Κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι τα κέντρα υγείας νοσούν βαριά από υποχρηματοδότηση και μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό. Δεν είναι τυχαίο ότι για το κέντρο υγείας Σαλαμίνας το ΚΚΕ έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις, όπως και τα άλλα κόμματα, ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας, που είναι κυβέρνηση σήμερα. Βεβαίως, κάτω από τις πιέσεις του κόσμου. Γιατί στο νησί ζουν 50.000 κάτοικοι τουλάχιστον. Ο πληθυσμός αυτός αυξάνεται, υπερτριπλασιάζεται και Σαββατοκύριακα και καλοκαίρια. Όμως αυξάνονται και οι τραγικές ελλείψεις στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Η έλλειψη γιατρών έχει οδηγήσει σε απόλυτη εξουθένωση. Δεν καλύπτουν μόνο τα έκτακτα επίγοντα, αλλά και τακτικά περιστατικά, όπως και αυτά του κορονοϊού, ενώ από την πρώτη αυτού του μήνα εκτελούν και χρέη προσωπικού γιατρού. Είναι 4, ενώ θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι 8. Πρέπει να πραγματοποιούν 7 εφημερίες το μήνα, καθώς μετά θεωρούνται υπεράριθμες, δεν πληρώνονται. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι ξεπερνούν κατά πολύ το πλαφόν, δηλαδή είναι και στο φιλότιμο και με απλήρωτη δουλειά. Και είναι ενδεικτικό ότι το κάθε περιστατικό απαιτεί και μεταφορά σε νοσοκομείο, άρα πρέπει να σε νοσοκομείο κάποιο του Πειραιά. Δηλαδή πρέπει να συνοδεύει τον ασθενή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, απουσιάζοντας για ώρες από το κέντρο υγείας. Μας έλεγε γιατρός χαρακτηριστικά ότι είχε 3 εμφράγματα μέσα σε μια μέρα. Άρα σημαίνει 3 γιατροί έπρεπε να συνοδεύσουν τον κάθε ασθενή σε κοντινό νοσοκομείο του Πειραιά. Τα προβλήματα είναι χρόνια, παραμένουν, οξύνονται περισσότερο, αφού οι ελλείψεις ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό, προσωπικό και τεχνικό αυξάνονται. Και έχουμε τώρα και τη διακοπή εφημεριών, τις νύχτες και τις αργίες, αφού οι γιατροί δεν πληρώνονται και αναγκάζονται να το κάνουν, ενώ τους χρωστάνε και κανονικές άδειες από το 2019, αμέτρητα ρεπό, ενώ βρίσκονται στα δικαστήρια με τη δεύτερη ΥΠΕ για πλήρωτες υπεράριθμες εφημερίες του 2015 και του 2016. Τι ζητάμε πολύ συνοπτικά, ότι πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, ώστε να λειτουργεί το κέντρο υγείας 24 ώρες το 24ωρο και όλο το χρόνο. Ακόμα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα, στη φύλαξη και κατάλληλο εξοπλισμό για εργαστηριακές και προληπτικές εξετάσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Μανολάκου, πρώτα απ' όλα, να δούμε ποια είναι αυτή τη στιγμή η στελέχωση. Το πρώτο κέντρο υγείας Σαλαμίνας έχει 4 ιατρούς γενικής οικογενειακής ιατρικής, έναν παιδίατρο, 2 ακτινολόγους, έναν οφθαλμίατρο, έναν γιατρό μευτικής, έναν γιατρό δερματολογίας, 5 αγροτικούς γιατρούς, 12 υπαλλήλους ΤΕΝ νοσηλευτικής, 3 υπαλλήλους ΔΕΕ βοηθών νοσηλευτών, 2 υπαλλήλους ΙΕ βοηθών θαλάμων, έναν υπάλληλο μευτικής, έναν υπάλληλο επισκεπτών υγείας, έναν υπάλληλο ιατρικών εργαστηρίων, 2 υπαλλήλους παρασκευαστών, 2 υπαλλήλους χειριστών εμφανιστών, έναν υπάλληλο φυσιοθεραπευτών, 2 υπαλλήλους κοινωνικών λειτουργών, έναν διοικητικού οικονομικού, 2 υπαλλήλους διοικητικών μονάδων υγείας, 5 υπαλλήλους διοικητικού οικονομικού, έναν υπάλληλο τραυματιοφορέων, έναν τεχνολόγο μηχανικών, έναν υπάλληλο πληροφορική σε μόνιμο προσωπικό. Σε δε επικουρικό προσωπικό έχουμε πάλι ΤΕ νοσηλευτικής, βοηθών νοσηλευτικής, ραδιολογίας, ακτινολογίας, ειδικευόμενης νοσηλευτικής, διοικητικού οικονομικού, 6 υπαλλήλους καθαριότητας και 2 υπαλλήλους νυχτοφύλακες. Αυτό είναι μόνο για το πρώτο κέντρο υγείας. Για το δεύτερο κέντρο υγείας υπάρχει αντίστοιχη στελέχωση με γιατρό πνευμονολόγο, ρηλά, οδοντιατρό παιδιατρικής, ψυχιατρικής, ορθοπαιδικής, χειρουργικής, 2 νοσηλευτικής, 3 μευτικής, έναν επισκεπτών υγείας, 2 βοηθών νοσοκόμων, έναν διοικητικού οικονομικού, 2 λογιστηρίων, έναν ΠΕ λογιστηρίων, έναν διοικητικών γραμματείων, έναν ιατρών τεχνολόγων, δύο βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, τέσσερις υπαλλήλους καθαριότητας και έναν υπάλληλο χειριστών μηχανημάτων. Αυτά ήθελα να τα πω για να καταλάβουμε ότι παρόλο που μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις, δεν μιλάμε για μη στελεχωμένα κέντρα υγείας. Είναι κέντρα υγείας τα οποία έχουν τη στελέχωση, είμαστε σε συνεννόηση με τη δεύτερη ΥΠΕ προκειμένου να δούμε τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και ήδη αναφορικός για τους γιατρούς στους οποίους λέτε η προκήρυξη των 700 θέσεων που έχει εγκριθεί για την επαρχία βγήκανε περίπου οι μισές και τώρα μέσα υπολογίζουμε ως το τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου θα γίνει η κατανομή και των υπολείπων θέσεων γιατρών, όπου εκεί πέρα εκτιμούμε και τις ανάγκες που υπάρχουν συνολικά για τα κέντρα υγείας και μπορούμε να δούμε αν θα μπορούν να δοθούν επιπλέον θέσεις. Αναφερθήκατε για το κομμάτι της χρηματοδότησης. Τη χρηματοδότηση μόνο για τα κέντρα υγείας και έχουν ενταχθεί τα συγκεκριμένα κέντρα υγείας και στο Ταμείο Ανάκαμψης και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μόνο για τα κέντρα υγείας έχουμε ποσά κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ, κτηριακή αναβάθμιση των κέντρων υγείας και αντιστοίχως υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμός για τα συγκεκριμένα κέντρα υγείας. Άρα η ενίσχυσή τους, η οικονομική και η υλικοτεχνική, είναι δεδομένη σε ανθρώπινο δυναμικό βάσει των προκηρύξεων που υπάρχουν και στο κομμάτι των 700 θέσεων γιατρών αλλά και του 910 λοιπού προσωπικού έως του τέλους του χρόνου θα έχουν βγει οι συγκεκριμένες προκηρύξεις, οπότε θα δούμε τι κάλυψη μπορούμε να έχουμε. Και τέλος, στο κομμάτι που λέτε ότι αναλαμβάνουν και το έργο του προσωπικού γιατρού, ναι, οι τέσσερις βέβαια αυτοί γενικής, οικογενειακής και ιατρικής που αναλαμβάνουν το έργο του προσωπικού γιατρού θα παίρνουν και 800 ευρώ επιπλέον το μήνα. Θα παίρνουν 10.000 ευρώ το χρόνο και προκειμένου χωρίς να μπαίνουν παραπάνω ώρες από ό,τι έχουν, αλλά απλώς να έχουν πληθυσμό ευθύνης. Οπότε είναι μια πολιτική η οποία για πρώτη φορά ζητάει από δημόσιους λειτουργούς μέσα στο ωράριο το οποίο έχουν, δεν τους επιβαρύνουμε παραπάνω, να αναλάβουν μια ευθύνη επιπλέον για την οποία αμείβονται αρκετά καλά για τα δεδομένα των μισθών των οποίων παίρνουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε 10.000 ευρώ επιπλέον χρήματα για τους μισθούς οποίους παίρνουν το χρόνο οι συγκεκριμένοι γιατροί είναι οπωσδήποτε μια αναγνώριση της επιπλέον υπηρεσίας που θα παράσχουν. Κύριε Υπουργέ, δεν μου απαντήσατε, μου είπατε θα. Και όμως αυτή τη στιγμή οι ελλείψεις είναι μεγάλες και δεν είναι τυχαίο ότι πριν 10 μέρες έξω από το κέντρο υγείας Σαλαμίνας μαζεύτηκαν κάτοικοι του νησιού και περίμεναν και τον υποδιοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Τελικά δεν ήρθε, φοβήθηκε τον κόσμο, γιατί ξέρουν ότι βρίσκονται σε απόγνωση γιατροί και κάτοικοι του νησιού. Και φυσικά πολλοί φορείς, όπως το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας, το Σωματείο Συνταξιούχων, Επιτροπές Νέων, Ομάδα Γυναικών και άλλα και εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας έχουν αναδείξει αυτά τα χρόνια προβλήματα, για τα οποία εσείς εμφανίσατε μια ικανοποίηση, δηλαδή ειδικότητες, πληθώρα, ότι πια φτάνουν και περισσεύουν και ότι δεν έχουν λόγους να ανησυχούν. Όμως, να σας ρωτήσω, είναι δυνατόν να λειτουργεί, να υπάρχει μικροβιολογικό εργαστήριο χωρίς να έχει μικροβιολόγο? Είναι δυνατόν να έχει μηχάνημα καρδιογράφου χωρίς να έχει καρδιολόγο? Ή να πω ότι υπήρχε ένα μηχάνημα υπέρηχου μέσα στα κουτιά για χρόνια, αγωνιζόντουσαν να το βάλουν σε λειτουργία, αλλά δεν υπήρχε χειριστής. Και όταν ήρθε χειριστής, τότε πήρατε τον υπέρηχο, δεν λέω εσάς, οι προηγούμενοι, εντάξει, καταστάσεις χρόνιες και της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης περιγράφω. Και πήγε αυτός ο υπέρηχος στο Κερατσίνι. Έμεινε βέβαια ο χειριστής. Δεν είναι για γέλια, για κλάματα είναι αυτές οι καταστάσεις και τα χρόνια προβλήματα. Και να σας πω και κάτι, τόσες ερωτήσεις δεν απαντάτε ούτε εσείς ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά έχετε μια σύμπνοια σε αυτό. Λέτε ότι θα γίνουν προσλήψεις 700 θέσεις ιατρικό δυναμικό και 910 σε λοιπό προσωπικό. Τι ανάγκες θα καλύψει στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας. Σας ρωτάμε γιατί είναι χιλιάδες ο κόσμος που ζει εκεί και είναι λαϊκός κόσμος. Όμως συνεχίζεται η πολιτική απαξίωση, γιατί και αυτά τα νούμερα που δίνεται είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες. Μιλάω πανελλαδικά, γιατί πανελλαδικά είναι. Όταν τα επίσημα στοιχεία πριν μερικά χρόνια και πριν τον κορονοϊό δίνανε 10.000 ανάγκες μόνο σε ιατρικό δυναμικό. Όμως προωθείται μια πολιτική επιχειρηματικής δράσης, αντιμετωπίζοντας με τη λογική της υγείας, με τη λογική του κόστους για το κράτος και το ωφέλους για τους επιχειρηματίες. Και όταν κανείς διαμαρτύρεται, όπως έγινε με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών, τότε τη στέλνετε στα δικαστήρια. Ή ακόμα υπάρχουν απειλές για πειθαρχικές διώξεις σε γιατρούς, γιατί αναλύσανε και δώσανε τα προβλήματα που υπάρχουν και διεκδικούν λύσεις των ασθενών. Όμως, να σας πω, αυτό που ξέρουμε καλά είναι σε κάθε προϋπολογισμό, αλλά και με όλα τα μνημόνια, μειώνεται τους πόρους απέναντι σε νοσοκομεία και σε κέντρα υγείας. Πέρσι τα μειώσατε κατά 50%. Όμως απάντηση θα πάρετε. Και με μεγαλύτερες κινητοποίησεις και διεκδικήσεις κατοίκων της Σαλαμίνας, για να έχουν ένα κέντρο υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες υγείας και ασφάλειας της ζωής τους. Εξάλλου, ασφαλιστικές εισφορές πληρώνουν. Έχουν απέτηση να έχουν δημόσια υγεία και να μην ξαναπληρώνουν σε ιδιώτη, γιατί η πολιτική σας εκεί τους πρόχνει. Και το ΚΚΕ θα είναι μαζί τους και μπροστά. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή, αλλά και υγειονομική απεργία έχουν υγειονομική στις 20 του Οκτώβρη. Δεν την κάνουν για το κέφι τους, αλλά δίνουν συνέχεια στη δράση τους μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας και δίνουν τη μάχη για την υγεία του λαού από την πρώτη γραμμή.